πάνω σε εδώ Ρετρόπολης. Κατέβηκε ένα μπαόλο από το πατάρι, έχει να κατέβει κάποια χρονάκια. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχω μέσα. Θα πάμε να το ανοίξουμε μαζί και να δούμε τι θα δούμε τελικά μέσα στο κουτί. Ξεκινάμε. Ανοίγω. Αρκετό πράγμα υπάρχει μέσα. Για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα όργανο γυμναστικής. Κάνεις κάτι τέτοια, πατάς αυτά εδώ πέρα για τα χέρια. Όπως το βλέπετε είναι σαν καινούριο, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Χειριστήριο για το PS2. Και ένα ακόμη χειριστήριο για το PS2. Λοιπόν, επόμενο αντικείμενο. Ποντικάκι Genius με το 9-πινο το βυσματάκι για PC. Αυτό είναι disk drive για PC με USB και έχει μέσα το Deluxe Paint για κάποιο λόγο. Amiga 520 για να συνδέσουμε την Amiga σε τηλεόραση και είναι μαζί με αυτό εδώ το καλώδιο και με κάποιο από αυτά εδώ τα καλώδια, είναι και το RF εδώ στην άκρη. Quick Shot είναι ένα από αυτά που σας είχα δείξει κάποια στιγμή σε βίντεο και πάλι για την Amiga και άλλο χειριστήριο για την Amiga, Quick Shot 2 Plus, και άλλο χειριστήριο για την Amiga, πάλι Quick Shot. Γεμίσαμε χειριστήρια, κάποτε δεν είχα κανένα και έψαχνα να βρω. Αυτή είναι θήκη, σκληρή θήκη για το PSV, έχει μέσα διάφορα πραγματάκια. Καλώδια φόρτισης, νευράνες για τις οθόνες κτλ. Αυτή είναι μια παλιά καμερούλα για τον υπολογιστή. Αντάπτορας για κάποιο netbook μάλλον που είχα παλιότερα. Disk Tools Collection 2002 από το περιοδικό Computer για όλους. Το συντάκι μέσα και ολόκληρο βιβλιαράκι εδώ πέρα, ένα-ένα μας αναλύει τις εφαρμογές. Φορητό DVD player με κουπόνια από γνωστή εφημερίδα. Δεν κυκλοφορούσαν τότε τέτοια μηχανάκια, οπότε ήταν πάρα πολύ καλή αγορά για εκείνη την εποχή. Η οθόνη, εδώ πέρα ανοίγει το CD. Βάζω μέσα το DVD, έχει τα πλήκτρα εδώ, έχει τηλεχειριστήριο, τα καλώδια του, το συνδέεις σε κάποια τηλεόραση, αν θέλεις, για να στείλει σε μεγάλες ίντσες την εικόνα ή αλλιώς είσαι με αυτό εδώ στο τρένο, στο λεωφορείο. Αυτά είναι πλαστικά που μπαίνουν στη δισκιατοθήκη της Amiga και διαχωρίζαμε τότε τα είδη παιχνιδιών, κάπως έτσι. Χειριστήρια για το Wii. Το κουτί από το παλιό μου τηλέφωνο, το Huawei, το Ascend P1. Έχω τίποτα μέσα, όχι. Απλά το κρατάω έτσι.
κασέτες. Είναι εκπομπές από την περίοδο που έκανα ραδιόφωνο στον Αλφα και ακόμη πιο παλιά σε ερασιτεχνικό ραδιόφωνο στο ΤΕΗ που σπούδασα εκεί στην Καβάλα. Κασέτες πάντως. Mousepad προσφορά του περιοδικού Computer για όλους, με τους συμφοιτητές μου και τις συμφοιτήτριές μου να έχουν κάνει αφιερώσεις επάνω. Δύο διαβήτες. Σηματάκι από το ναυτικό. Πιστολής. Πάμε τώρα εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι κουτάκια με δισκέτες, παιχνίδια και προγράμματα για την Amiga. PC Tools λέει αυτό. Αυτές, όχι, δεν είναι για την Amiga, αυτές είναι DOS δισκέτες για PC. Εδώ ποιο έχει, Rockland. Deluxe Paint Animation Disc. Deluxe Paint 2. Αντάπτορες για ξένες μπρίζες. Ο ένας κουμπωμένος στον άλλον. Χρησιμεύουν για ταξίδια. Ραδιοφωνάκι, ξυπνητήρι αναλογικό και το ρεύμα του. Αυτό είναι ρεύμα από αυτό εδώ το hub της D-Link που βγάζει 4 USB 2 υποδοχές. Πακετάκι αυτό μαζί. Παλιά θήκη κινητού της γυναίκας μου. Εδώ έχουμε αφίσα από τη συναυλία των AC/DC στο ΆΚΑ. Και πίσω είναι η κάτωψη του γηπέδου και τα καθίσματα. Αυτή είναι μία μάσκα που τη φορούσαμε στη συναυλία των YouTube, σε μία από τις συναυλίες των YouTube που έχω πάει. Της Aung San Suu Kyi, όπου ήταν κατά κατοίκον περιορισμό για πάρα πολλά χρόνια στην πατρίδα της. Εδώ έχουμε σακουλίτσα από Disneyland στο Παρίσι και διάφορα πραγματάκια μέσα, όπως αυτό που μου είχαν πάρει όταν θα έφευγα φαντάρος. Κάρτ ποστάλ που μου έστελναν φίλοι από το εξωτερικό. Λονδίνο, Βαρκελόνη. Εδώ είναι κάποια πραγματάκια που μου είχε στείλει μία φίλη μου Ιαπωνέζα. Αρκετά παλιά, χαρταετή. Αυτά θα πρέπει να ξαναβάλω προσεκτικά μέσα. Εδώ είναι ένα σχέδιο που είχα κάνει στο Paint σε μικρή ηλικία στο PC που είχα τότε. Από τον Αρκά. Εντάξει, μεγάλες στιγμές, αυτά έχουν γίνει με το ποντίκι, σκεφτείτε. Εντάξει, φωτογραφίες εδώ δεν μας απασχολούν. Προσκλητήριο. Εδώ έχω σακουλίτσα από το πάρκο της Universal στο Ορλάντο, κάτι αντίστοιχο με την Disneyland. Το ίδιο έχει από τις δύο πλευρές. Το ίδιο έχει, ναι. Εδώ είναι ο ζωολογικός κήπος στην Βαρκελόνη. Είναι ο χάρτης. Δηλαδή έχω διάφορα πραγματάκια από ταξίδια. Εδώ πάλι για το ζωολογικό κήπο. Εδώ κάποιο αφιέρωμα στον Γκαουντί και ποια αξιοθέατα μπορούμε να δούμε από αυτόν.
Εδώ είναι κάρπο θάλαμο από την Καβάλα. Αυτό είναι το εσωτερικό του από ένα δίσκο των YouTube με τους στίχους. Εδώ έχουμε από το Παρίσι το μουσείο του Λούβρου ο οδηγός για το πώς θα περιηγηθείς μέσα στο μουσείο. Είναι όλο αυτό εδώ. Ωραία, να τα ξαναβάλω μέσα. Θα μου πείτε γιατί τα κρατάς, για τις αναμνήσεις και μόνο. Ειδικά κάποια πραγματάκια που θα είχαν πεταχτεί χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Δεύτερη σακουλίτσα από την Disneyland στο Παρίσι. Βρήκα και λεφτά. Δέκα λέβα. Χαρτονόμισμα βουλγάρικο. Ας το αφήσω έξω. Αυτό δεν ξέρω τι υπάρχει. Λοιπόν, διάφορα χαρτάκια εδώ πέρα μέσα. Δείτε λιγάκι τώρα εδώ. Είχαμε ομάδα μπάσκετ στην γειτονιά. Και είχα φτιάξει δελτία για τους παίχτες. Εδώ είναι το δελτίο του Καραγιάννη Θωμά, διάρκεια λέω 3 μήνες και δηλώνει ότι δεν θα παίξω σε καμία άλλη ομάδα, υπογραφή αθλητή και υπογραφή προπονητή. Εγώ ήμουν ο προπονητής. Και από πίσω λέει και παίχτης και προπονητής. Δίχως το δελτίο αυτό, ο παίχτης δεν μπορεί να λάβει μέρος σε καμία διοργάνωση αθλητικού επίπεδου. Όμικρον Κάπα Ταφ, οργανισμός καλαθοσφαιριστών Τούμπας. Αριθμός δελτίου 2. Πέντε ήμασταν, πέντε δελτία είχαν βγει. Αλλά τους είχαμε και σιδεροδέσμους, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Πάσω της σχολής για το λεωφορείο. Χαρτάκι από το μυστήριο στο Πεκίνο. Σημειώσεις. Και εδώ πέρα είναι η τίτλη προόδου από το δημοτικό. Τα ενδεικτικά. Κάποια έχουν κολλήσει, κάποια. Και αυτά εδώ. Κυρίως σχολικά δηλαδή είναι τα πραγματάκια που υπάρχουν εδώ. Και εδώ έχει την ληξιαρχική πράξη γέννησης, τη δική μου. 17 Απριλίου του 79. 17 Απριλίου είναι τα γενέθλιά μου. Και αυτό στην άκρη, να θυμηθώ να τα αφήσω εκτός κουτιού. Πάμε στο επόμενο. Έχω εδώ ένα κουτάκι. Ανοίγοντάς το έχει διάφορα πραγματάκια μέσα. Μελάνι και, πώς το λέγαμε αυτό, ταμπών, κάπως έτσι νομίζω. Για να πατάμε τη σφραγίδα και να σφραγίζουμε. Μετά έχω ένα tube repair kit. Αν τα θυμάστε αυτά εδώ τα μικρά τα κουτάκια ήταν μπαλώματα για το ποδήλατο. Έχει μέσα την κόλλα, την ξύστρα και μπαλωματάκια. Οπότε καθόμασταν στην άκρη του δρόμου και φτιάχναμε το λάστιχο ή όπως λέμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα το φούιτ. Αυτό πρέπει να είναι από κάποια καρτούλα υπολογιστή. Εδώ είναι ένα στυλό από το Παρίσι που είχε μέσα αυτόν εδώ πέρα τον ανθρωπάκο, το οποίο να φαίνεται που ανεποκατέβαινε και έπαιζα με τις ώρες και με αυτό. Και από πίσω γράφει Πάρις. Κάποια από αυτά ίσως να τα δούμε και σε ξεχωριστά βιντεάκια που θα μιλάμε για τις ποδηλατάδες, ας πούμε, που κάναμε όταν ήμασταν μικροί.
Πάμε στο επόμενο. Έχω εδώ πέρα κάποιες βιντεοκασέτες. Αυτή δεν γράφει τι περιεχόμενο έχει, οπότε δεν γνωρίζω. 180 λεπτά η διάρκειά της. Εδώ έχω τη συναυλία των U2 από το tour που λεγόταν Pop στη Θεσσαλονίκη και την ταινία Jurassic Park. Και σε αυτήν εδώ έχω την ταινία Sleepers με τον Brad Pitt, τον Robert De Niro, τον Dustin Hoffman. Διάρκεια γράφει 148 λεπτά. Αν δεν την έχετε δει, παιδιά, είναι νομίζω το 97. Δείτε την ταινία, αξίζει και με το παραπάνω. Sleepers. Και εδώ έχω άλλη μια κασέτα. Συλλεκτικό αφιέρωμα στα 3 χρόνια του Αμάν. Πολύ γέλιο. 2 ώρες και 43 λεπτά διαρκεί. Εδώ είναι κάποια αυτοκόλλητα που περίσσεψαν από τη γραμματοσειρά που είχα παραγγείλει για την Αμίγκα που έβαψα. Δύο καρτούλες έχω εδώ. Η μία είναι κάρτα ήχου. Νάτι, κουδουνίζουν όλα. Αυτή ήταν 4-1 η κάρτα. Sound card λέει, Safeway, 4-channel, PCI Retail. Και έχω και μέσα μία κάρτα γραφικών της ATI. ATI Rage Pro Turbo AGP. Κάπως έτσι ήταν τότε οι καρτούλες γραφικών. Επόμενο, MP3 player, αγορασμένο από γνωστή αλυσίδα, Napa, είναι αυτό εδώ, MP3 CD λέει, DA Disc Player. Όταν το είχα πάρει και ταξίδευα στο λεωφορείο, ας πούμε, με αυτό εδώ πέρα, αρκετά βλέμματα έπεφτανε πάνω του, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει τέτοιες συσκευές. Στο εσωτερικό του, που είναι αυτό εδώ, συναντούσαμε το φορτιστή ρεύματος, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, την οθόνη η οποία συνδέεται με τα ακουστικά και μας γράφει τους φακέλους, τον τίτλο των MP3, μπορούμε να αλλάζουμε, να πηγαίνουμε μπρος πίσω ή να αλλάζουμε φακέλους, και το MP3 player είναι αυτό εδώ. Το μεγάλο του μειονέκτημα ήταν ότι η διάρκεια μπαταριών ήταν στις 2 ώρες. Και μέσα παίρνει αυτά εδώ τα δισκάκια. Τα μικρά. 21 λεπτά διάρκεια έχει το κάθε δισκάκι. Σε CDR 185 MB είναι αν θέλετε να γράψετε MP3. Σε αυτό έχω μέσα τη δισκογραφία των Cranberries και των REM. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα ξεχωριστό review, αν λειτουργεί ακόμη, να το βλέπαμε και αναλυτικά. Αν φαίνεται ήταν 67.000. 67.000 δραχμές. Εδώ έχω τώρα μία τηλεόραση αναλογική 7 ιντσών, η οποία πλέον μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως μικρό monitor Trenton, την οποία είτε το πιστεύετε είτε όχι την αγόρασα ένα λεπτό από τα Carrefour, τα οποία τα είχαν βγάλει ξεπούλημα ίσα για να φύγουν οι κωδικοί. Τη χρησιμοποίησα για μικρό διάστημα, σαν καινούργια είναι. Δείτε και μέσα τι ακριβώς έχει. Οδηγίες. Εδώ είναι η οθόνη. Έχει και ποδαράκι για να στέκεται. Νάτο. Α, έχει την απόδειξη μέσα. Για να δω. 1 λεπτό ή 10 λεπτά. Για να το θυμηθώ κι εγώ. 1 λεπτό, παιδιά. Φορητή TV LCD αυτοκινήτου TRT αυτή. 0,01. Αν μπορεί να εστιάσει η κάμερα, δεν ξέρω.
0,01 και αυτή είναι η εγγύηση. Όποιος ξέρει από ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και θέλει να του δώσω την οθόνη για να μου φτιάξει κάτι, να πιάσει και τόπο, πολύ ευχαρίστως. Είχε και το χειριστήριο, δεν έχει βγει ποτέ από μέσα. Έχει φορτιστεί αυτοκινήτου, βάση αυτοκινήτου, κομπλέ το πακέτο. Για ένα λεπτό, νομίζω άξιζε. Στη συνέχεια, δύο κουτιά με φωτογραφικό χαρτί για εκτυπωτή, έμειναν έτσι, και ένα μετάλλιο από σχολικές διακρίσεις, και το συγκεκριμένο είναι το χρυσό μετάλλιο για το βόλεϊ που είχαμε πάρει την πρώτη θέση. Αυτά ήταν λοιπόν τα αντικείμενα σε αυτό εδώ το κουτί. Τα περισσότερα είχα ξεχάσει καν ότι τα έχω εδώ πέρα μέσα, δεν το θυμόμουν. Αυτό ήτανε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!